Η κυρία Ελένη Τσιρογιάννη, κάτοικος του Βόλου, τοποθετήθηκε στην κάμερα του Άστρα για την περιπέτεια που έζησε με το αναβατόριο στη ΔΕΙΑΜ, για το οποίο τόνισε ότι έμεινε εγκλωβισμένη διότι δεν λειτουργούσε καλά. Έδωσε στίγμα για ό,τι ακριβώς έζησε και τόνισε ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να βρεθεί μια λύση ώστε να μπορεί να εξυπηρετηθεί η ίδια και άλλα άτομα με αναπηρία. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας. Κατεβάσανε, κολλάει σε ένα ύψος μέχρι το σκαλοπάτι. Ξαναγυρίζουν το κλειδί γιατί είχε μπλοκάρει μήπως τίποτα αυτό. Το κατεβάζουν μέχρι το δάπεδο εντελώς ευθεία. Ανεβαίνω πάνω, προσπαθούν πάλι με το κλειδί να με ανεβάσουν και σταματάει πάλι στο ύψος του σκαλοπατιού όπου είχε κολλήσει στην αρχή. Και έμεινα εκεί εγκλωβισμένη για κάμποση ώρα. Προσπαθούσαν οι δύο υπάλληλοι της σύνδρευσης να δούνε τα κουμπιά όλα, ασφάλειες, το ψάξαν από εδώ, το ψάξαν από εκεί, να δούνε τι μπορεί να φταίει. Τελικά πήρανε τηλέφωνο τον συντηρητή, ο οποίος, από ό,τι είπαν τα παιδιά, πριν ένα μήνα ήρθε, το έκανε συντήρηση και τους παρέδωσε τα κλειδιά χωρίς να τους αναφέρει πώς δουλεύει. Το παρέδωσε και έφυγε. Και εγώ σήμερα έμεινα πάνω στο μηχάνημα. Και ευτυχώς σε μικρό ύψος που δεν ήταν όλα αυτά τα 10 σκαλιά να πέσω, να χτυπήσω κιόλας από πάνω. Και έρχεται ο συντηρητής, κοιτούσε, όχι λέει γιατί δεν δουλεύει, το κουνούσε το μηχάνημα όλο και αυτά για να δει τι φταίει. Κάτι έκανε από πίσω από το μηχάνημα, κατέβαινε σιγά σιγά μέχρι την ευθεία του πεζοδρομίου για να βγω από το μηχάνημα. Και μετά το ανέβαζε με τρόπο, κάτι πήραζε από πίσω και το ανέβαζε σιγά σιγά πάνω. Το οποίο το κλείδωσε και ο συντηρητής έφυγε. Και μου λέει γιατί φωνάζεις. Γιατί να φωνάζω. Ένα μηχάνημα αξίας 4 χιλιάρικα πόσο κάνει να μην λειτουργεί. Ο συντηρητής πληρώθηκε. Οι κατασκευαστές που το φέραν, το κάνουν, το φτιάξαν, πληρώνονται. Γιατί να μην λειτουργεί τόσα χρόνια. Και μου λένε γιατί φωνάζεις. Δηλαδή πρέπει να έρχομαι εδώ πέρα με κάποιον συνοδό να με βοηθάει ή να περιμένω ή να κάνω με βροχές, με ήλιος, με οτιδήποτε. Πρέπει να έχω συνοδό.